φοβάσαι ότι θα σε εγκαταλείψουν, πιθανότατα. Παιδιά, εγώ έχω πάει σε ψυχοθεραπευτή γι' αυτό. Γιατί είχα ένα θέμα που ένιωθα ότι θα με χωρίσει ο άλλος πρώτος. Και τον χώριζα εγώ πριν με χωρίσει αυτός. Δηλαδή, διέλυα σχέση. Δηλαδή, και εκείνος ο κακομοίρης που μπορεί να μην ήθελε να σε χωρίσει, έτρωγε την απόρριψη. Ναι, επειδή είχα κάποια θέματα, η πρώτη μου σχέση δεν ήταν πολύ καλή κτλ. Είχα ένα φόβο ότι κάτι θα γίνει, δεν θα πάει καλά, θα με εγκαταλείψει, θα μείνω μόνη μου, πώς θα πονέσω, πώς θα το περάσω. Μέχρι τέλος. Ναι, ναι, ναι. Και μου γύριζε σε όλες μου τις σχέσεις αυτό. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, όλες μου τις σχέσεις τις χώριζα στο πικ τους. Αυτός ήταν φουλ ερωτευμένος και εγώ τον παρατούσα. Και μετά ο καημένος θα πέσει να πεθάνει. Ρε, αυτός πέθανε, εσύ περνούσες καλύτερα. Κι εγώ, κι εγώ. Αυτό απλά, εκεί λέτε, να καταλήξουμε, ότι ούτε εσύ περνούσες καλά με αυτόν τον τρόπο. Είχα ένα θέμα στο κεφάλι μου, ότι είναι η μάταια όλα, ότι αφού μια σχέση θα αρχίσει θα τελειώσει. Μήπως κατά βάθος όμως ήθελες και λίγο να πονάς και δεν το έχεις καταλάβει. Είμαι λίγο drama queen. Μήπως ήθελες έτσι να το ζεις και λίγο έντονα, ακραία. Μ' αρέσει να ζω τη σχέση με τους τσακωμούς, με τους πιθανούς. Να κάνεις παρέα με τη Γελαλή. Βέβαια έχει φτιάξει πια γιατί μεγάλωσε, παντρεύτηκε, ηρέμησε. Αλλά. Άτσι αυτά που μου λες εκείνη μου θυμίζουν. Στα νεανικά μας χρόνια. Ακού τώρα. Μ' αρέσει. Άμα δεν είχε τσακωμό και κλάμα, δεν. Ναι, δεν καθόταν στη σχέση. Μ' αρέσει αυτό το να χωρίσω, να μου στέλνει άλλο νύχτα μηνύματα. Ναι, ναι, έχετε πολλά κοινά. Θα την κοιτάξω αστρολογικά, δεν την έχω κοιτάξει, Ελένη μου. Έχω σεμινάριο να σα πω. Πολύ καλό σεμινάριο για την περίπτωσή σου.